Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, τα θέματα, τα ερωτήματα, τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την ευθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε ποτέ και πιστέψαμε ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είμαστε και ισχυριζόμαστε γι' αυτό είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί με εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινή μας χριστιανική ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με τον αδερφό μας τον Γιάννη. Αγαπητοί αδερφοί, γεια σας. Ο Κύριος να σας δίνει δύναμη στο έργο σας. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Υπάρχει διαφορά όσον αφορά τη δυσκολία στην κατάκτηση του στόχου της ουράνιας βασιλείας μεταξύ της προσωπικής πρόσκλησης και της αρπαγής της Εκκλησίας? Δεν είναι πιο εύκολο να εισέλθει κάποιος στον ουρανό με φυσικό θάνατο, όπως ο ληστής στο Σταυρό, ο οποίος ενώ δεν ήταν ποτέ στη στενή και τεθλιμμένη οδό, με μια απλή επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας μπήκε στον Παράδεισο? Δεν είναι πιο δύσκολο να λάβει κάποιος μέρος στην αρπαγή, δεδομένου ότι ακόμα και Άγιος να είναι σύμφωνα με την παραβολή των 10 Παρθένων? Εγώ τουλάχιστον συμπεραίνω ότι αυτό δεν αρκεί. Είναι σωστό δηλαδή συμπέρασμα ότι είναι πιο δύσκολο να εισέλθει κάποιος στην ουράνια βασιλεία δια της αρπαγής και πιο εύκολο δια της προσωπικής πρόσκλησης? Δεύτερη ερώτηση, ή μάλλον μία-μία να την απαντάμε, αγαπητέ μου Γιάννη. Στο ερώτημά σου πώς είναι πιο εύκολα να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών κάποιος πιστός, δεν μπορώ να σου απαντήσω, μπορώ όμως να κάνω κάποιες σκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι 2000 χρόνια τώρα, δηλαδή από τον ληστή στο Σταυρό του Γολγοθά μέχρι και την αρπαγή της Εκκλησίας, μέχρι σήμερα ας πούμε, αμέτρητος αριθμός ανθρώπων εσώθηκαν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που είναι και γραμμένο και μας λέγει ότι όποιος πιστέψει, να το διαβάσω μάλιστα από μέσα, είναι στην επιστολή προς Ρωμαίους, διαβάζω. Είναι από το Ι κεφάλαιο, διότι, συγγνώμη, αλλά τι λέγει, διαβάζω από το 8 εδάφιο, αλλά τι λέγει, πλησίον είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττωμε. Ότι, εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθεί. Διότι με την καρδία πιστεύει της κάποιος προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Διότι λέγει η Γραφή, πασό πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει κατασχυνθεί. Και στο 13 εδάφιο, διότι πασό της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Αυτές είναι προϋποθέσεις σωτηρίας. Προϋποθέσεις σωτηρίας είναι να πιστέψεις ότι ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησού Χριστόν εκ των νεκρών και να ομολογήσεις, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Γιατί σε αυτόν εδόθηκε υπερπανόνομα,
μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων και πηγίων και κατακτονίων δυνάμεων, και πάσα γλώσσα τότε θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Όποιος λοιπόν σήμερα ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και πιστεύει στην καρδιά του, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ότι ο Πατέρας τον ανέστησε, καθώς είναι γεγραμμένο ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανεστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, τότε θέλει σωθεί. Και πώς θα σωθεί? Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, αυτού θα σωθεί. Άρα λοιπόν πράγματι ο ληστής επάνω στο σταυρό του Γολγοθά σώθηκε πάρα πολύ εύκολα, καθώς επικαλέστη το όνομα του Χριστού, αν και ποτέ δεν είχε αναγεννηθεί και ποτέ δεν είχε περπατήσει στην στενή και τεθλιμμένη οδό και ποτέ δεν είχε βαφτιστεί. Και βάφτισμα σωτηρίας στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Αυτά λοιπόν τα 2000 χρόνια, αμέτρητος αριθμός ανθρώπων σώθηκε με αυτή την πίστη, την ελαφριά πίστη, συγγνώμη για την έκφραση, με αυτή την πίστη, δεν υπάρχει ελαφριά πίστη, με αυτή την πίστη ότι ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησούν, τον Ναζωραίο εκ νεκρών, και ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Την περίοδο της αρπαγής της Εκκλησίας βέβαια τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Μέσα από την παραβολή των 10 παρθένων, αλήθεια είναι ότι αυτό φαίνεται. Ότι δεν πρέπει να είναι μόνο παρθένες, δηλαδή αναγεννημένοι, αλλά πρέπει να είναι φρόνιμες παρθένες και όχι άφρονες, μωρές. Καθώς λέει η Γραφή, γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στο χάζεται, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Είναι κάτι δηλαδή που φαίνεται ανθρώπινα πολύ πιο δύσκολο. Να είμαστε έτοιμοι εκείνη τη στιγμή που θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, που θα δώσει εντολή στον Χριστό, η σάλπιγγα, συγγνώμη, η φωνή του Αρχαγγέλου που θα φωνάζει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθε της απάντησης αυτού» κατά την παραβολή των 10 παρθένων, και τέλος η σάλπιγγα του Θεού, όπου στην εσχάτη σάλπιγγα του Θεού εν μια στιγμή εντρυπεί οφθαλμού, πρώτα οι θανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούνε, ταυτόχρονα δε εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να τα μορφωθεί εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, θα αρπαχθούμε δηλαδή εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα και θα μεταμορφωθούμε, καθώς το φθαρτό του το σώμα θα ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό του το σώμα θα ενδυθεί αθανασία. Είναι μια στιγμή συγκεκριμένη όπου, μια διαδικασία συγκεκριμένη όπου οι έτοιμοι θα προλάβουν να ετοιμαστούν για να λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Οι μη έτοιμοι δεν θα προλάβουν να ετοιμαστούν, όπως οι 5 μωρές δεν προλάβαν να ανάψουν τις λαμπάδες τους και η πόρτα έκλεισε και έμειναν απ' έξω. Οι 5 όμως φρόνιμες, παρόλο που και οι 10 κοιμόντουσαν, ξύπνησαν, έριξαν λάδι στις λαμπάδες τους, φούντωσαν πάλι οι λαμπάδες τους και εισήλθαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Με ανθρώπινες λοιπόν σκέψεις πιστεύω ότι έχεις δίκιο, ότι με το φυσικό θάνατο, με τη φυσική πρόσκληση του Θεού, η σωτηρία είναι πιο εύκολη. Ενώ με την αρπαγή της Εκκλησίας μοιάζει να είναι πιο δύσκολη. Η αλήθεια είναι όμως μέσα από το Λόγο του Θεού ότι η σωτηρία μας ούτε εύκολη ούτε δύσκολη είναι, αδύνατη για τους ανθρώπους είναι, και γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού αποκαλεί αυτήν Θεού δώρον, για να μην καυχηθεί ούτε μία σάρξη. Και τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό.
Όμως είναι διαφορετικές οι περίοδοι και διαφορετικοί οι τρόποι και διαφορετικές οι καταστάσεις. Αλλιώς είναι ένας χριστιανός όταν καταλάβει ότι η πρόσκλησή του η φυσική πλησιάζει να πει «Χριστέ μου σώσε με» και να σωθεί, που μπορεί όμως να γίνει και αυτή η πρόσκληση ευνηδίως, και τότε ισχύει και για αυτόν το ίδιο. Πρέπει να είναι έτοιμος δηλαδή. Αλλά αλλιώς είναι και τα πράγματα όταν περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, για την οποία ο Θεός μας λέει να προσέχουμε να είμαστε έτοιμοι, προσέχουμε να προσευχόμεθα και να είμαστε ιδιαιτέρως σε εγρήγορση, έτοιμοι. Όμως πιστεύω, αγαπητέ φίλε Γιάννη, μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι και για την αρπαγή της Εκκλησίας ο Θεός θα μεριμνήσει τα πράγματα να είναι και με ανθρώπινη σκέψη εύκολα. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι ένα τρομακτικό γεγονός. Οι μέρες πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα είναι η όψιμος βροχή, είναι τρομακτικό γεγονός. Όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία που έπεσε η πρώιμος βροχή, όλος ο ουρανός ήταν στο πόδι, θα λέγαμε, και όλες οι δυνάμεις του ουρανού ήταν στραμμένες στη γη για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη προς σωτηρία, για να εγκατασταθεί, θα λέγαμε, ο χριστιανισμός σε όλη την οικουμένη μέσα από 120 άντρες και γυναίκες. Και ο Θεός το έκανε. Πόσο εύκολο ήταν, πόσο δύσκολο ήταν από 120 άντρες και γυναίκες μέσα σε λίγα χρόνια, 30 χρόνια περίπου, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και να πιστέψουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας, για το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εις σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει στους αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο και ανελήφθη εις δόξη. Κηρύχθη και επιστεύθη. Ανθρωπίνως αδύνατον. Ποια θεωρία είναι αυτή που μπορεί μέσα σε τόσα λίγα χρόνια να πλημμυρίσει όλη την ανθρωπότητα? Το ίδιο και περισσότερο θα γίνει και τον καιρό, λέει η Γραφή, πιστεύουμε κι εμείς, θα γίνει τον καιρό της οψίμου βροχής, για να προετοιμάσει ο Θεός την Εκκλησία Του, ώστε να έρθει να την αρπάξει. Η Γραφή λέει ότι το όρος του οίκου του Κυρίου εν τεσσες χάτες ημέρες θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Και πάντα τα έθνη θέλουσι σειραίοι σε αυτό και πολλοί λαοί θέλουσι υπάγει. Και είπε έλθετε και σαναβόμενοι στο όρος του Κυρίου στον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τα σωδούς αυτού. Και θέλουμε να περιπατήσει εν της τρίβης αυτού. Κάτι το τρομακτικό θα γίνει δηλαδή. Ώστε όλα τα έθνη να σειραίουν στην Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Λέγοντας και επιθυμώντας να διδαχθούν την οδόν του Κυρίου για να περπατήσουν στην οδόν του Κυρίου. Δηλαδή θα διδαχθούν και την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, αλλά και θα τους δοθεί δύναμη να ορθοποδήσουν στο Λόγο του Θεού. Πάντα τα έθνη, πλήθος λαού θα σειραίει. Τι θα γίνει δηλαδή τότε, πώς θα γίνει αυτό? Και πώς είμαστε βέβαιοι ότι μιλάει για την Εκκλησία της Αρπαγής? Το περιγράφει στο ΚΕ κεφάλαιο, πάλι ο Ισαΐας ο προφήτης, λέγοντας στο 6 εδάφιο, και επί του όρους τούτου ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμεις πάντα στους λαούς ευοχίαν, από παχαίων ευοχίαν από ίνων εν την τριγή αυτών και από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας και εξηγεί. Και εν το όρι τούτο θέλει καταργήσει ο Κύριος το πρόσωπον του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθη. Αυτό δηλαδή το κάλυμα που καλύπτει πάντα τα έθνη σήμερα, ώστε να μην μπορούν να δεχτούν και να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος
και για να σωθούν να χρειάζεται στο τέλος να πούνε «Κύριε σώσε μας», να μην μπορούν να δεχθούν τον Χριστό, να έρθει στη ζωή τους, να τους αναγεννήσει ο Θεός, να βαφτιστούν εν ύδατοι, να πιστέψουν και να λάβουν τη δύναμη της, την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που είναι τόσο δύσκολο τώρα γιατί είναι και καλυμμένο, τότε θα είναι τόσο εύκολο. Γιατί ο Θεός θα κάνει την όψιμη βροχή, ώστε θα φέρει σε μετάνοια τα έθνη, πλήθη ανθρώπων, για να έρχονται στο όρος εκείνο το οποίο θα υψώσει ο Θεός. Και πως ξέρουμε ότι αυτό θα γίνει τις έσχατες ημέρες, το εξηγεί το 8ο εδάφιο λέγοντας «Και θέλει καταπεί τον θάνατον ενίκη». Τότε είναι που θα καταπιεί ο Θεός τον θάνατο ενίκη. Και μας εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους ότι αυτό το θα καταπεί, το διαβάζω μάλιστα από μέσα στο ΙΕ κεφάλαιο, διαβάζω από το 51 εδάφιο. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί εν μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπικη, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουσε να στηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, που σημαίνει αρπαγή της Εκκλησίας, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθει ο θάνατος ενίκη. Αυτό δηλαδή περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας, θέλει καταπεί τον θάνατο ενίκη, εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη ότι είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπάθει ο θάνατος ενίκη. Άρα πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, τον καιρό της οψίμου βροχής, που λέει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε ιετών τον καιρό της οψίμου βροχής, θα γίνει τέτοιο έργο Θεού, απίστευτο, αφάνταστο, ήθε ο Θεός να μας αξιώσει να είμαστε και να το ζήσουμε, που πλέον εύκολα όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο Θεός θα έχει ανοίξει τις καρδιές τους, γιατί θα έχει καταργήσει τον πρόσωπο του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς. Καταργήσει τη δύναμη του διαβόλου και θα καταργήσει το κάλυμα της απιστίας, ώστε οι άνθρωποι να έρχονται στην Εκκλησία του Θεού, τη μία, την Αγία, την Αποστολική, την Καθολική, την μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ετή των τιούτων, την Αγία, την Αμόμητο και την Ένδοξο, σ' όλη την οικουμένη, την οποία ο Χριστός θα οικοδομήσει πάνω στο θεμέλιο της πίστης ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Θα είναι μια εκκλησία που δεν θα έχει αρχηγό, αρχηγούς, ηγεμόνες, ηγέτες, αλλά θα έχει έναν βασιλιά, έναν Κύριο, τον Ιησού Χριστόν. Μέσα σε μια τέτοια κατάσταση παγκόσμια λοιπόν, παγκόσμιας αναζωπήρωσης, πιστεύω αγαπητέ Γιάννη, ότι ίσως πιο εύκολο θα είναι για τα πρόβατα του Θεού, για τους πιστούς ανθρώπους να σωθούν με την αρπαγή της Εκκλησίας, παρά σήμερα με το θάνατο. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω. Για αυτόν που δέχεται το Χριστό θα είναι πάρα πολύ εύκολο την περίοδο της αρπαγής της Εκκλησίας, όπως και σήμερα με την προσωπική πρόσκληση, την περίοδο της αρπαγής της Εκκλησίας να μπει μέσα στην Εκκλησία που θα παραλάβει ο Χριστός, όπως και σήμερα να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού για να σωθεί. Άρα λοιπόν μην λέμε τι είναι πιο εύκολο και τι είναι πιο δύσκολο. Ο Θεός είναι αγαθός και έχει προετοιμασμένα τα πάντα, γιατί θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Ποιοι δεν θα σωθούν? Αυτοί που δεν θέλουν τελικά. Όσοι θέλουν θα σωθούν.
Όσοι δεν θέλουν, δεν μπορούν και να σωθούν. Όσοι δέχονται τον Χριστό, θα σωθούν. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Γιατί ο Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Πάμε στην επόμενη ερώτησή σου, αγαπητέ Γιάννη. Δεν είναι καλύτερο για κάποιον τον οποίο ο Κύριος βλέπει ότι πρόκειται να χάσει την αρπαγή να τον καλέσει προσωπικά, όσο και αν αυτό θα κοστίσει το περιβάλλον του? Και αυτή είναι μια ανθρώπινη σκέψη, και βεβαίως είναι καλύτερο να ενεργήσει ο Θεός έντονα για να μην χάσει κανένας άνθρωπος την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό βέβαια μπορούμε να το θεωρούμε και δεδομένο, ότι ο Ιησούς Χριστός κάνει το καλύτερο ώστε ο άνθρωπος να αποδεχθεί τη θυσία του Χριστού, να αποδεχθεί την Ανάσταση του Χριστού και να σωθεί. Στην τρίτη ερώτησή σου, δεδομένου ότι ο Κύριος είπε για τη μεγάλη θλίψη, ότι τόσο μεγάλη θλίψη δεν έχει ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα, αυτός που ανήκει στη δική μας γενιά σαν πιστός αναγεννημένος και ζει πριν την αρπαγή, εάν δεν λάβει μέρος σε αυτήν και έρθει αντιμέτωπος με τον Αντίχριστο για τη μεγάλη θλίψη, δεν θα βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση συγκριτικά με τους πιστούς που δοκιμάστηκαν και ακόμα βασανίστηκαν σε άλλες εποχές? Δεδομένου ότι ο Λόγος του Θεού λέγει ακόμη και ο θάνατος θα φεύγει από τους ανθρώπους τότε, και αυτό είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη 9 κεφάλαιο 36 εδάφιο. Η θέση αυτών των ανθρώπων δεν θα είναι η χειρότερη δυνατή στην παγκόσμια ιστορία? Βέβαια. Και τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, γιατί δεν υπάρχει χάρη του Θεού. Και υπάρχει νόμος. Άλλο να σώζεται κάποιος κατά χάρη Θεού δώρων, δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού, και άλλο να σώζεται κάποιος μέσα σε περίοδο διώγμου, οργής Θεού, οργής Αντιχρίστου, οργής Θεού για τους άπιστους, οργής του Αντιχρίστου για τους πιστούς, σε μια οικουμένη που θα βράζει από την ταλαιπωρία, τη δοκιμασία της οργής του Θεού και του αρνίου, του εσφαγμένου, και από τις οργής του Αντίχριστου εναντίον των ανθρώπων που δεν υποτάσσονται σε Αυτόν, βάζοντας το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο ή προσκυνώντας την εικόνα του ή αποδεχόμενος τον Αντίχριστο σαν Κύριό του, βεβαίως τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα. Γι' αυτό σήμερα είναι η μέρα ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, αγαπητέ αδερφέ Γιάννη. Σήμερα όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πολύ, και ευχαριστούμε τον Θεό για τις ερωτήσεις που μας έστειλες. Συνεχίζουμε με τον Γιώργο. Σας παρακαλώ πέστε μου, γιατί στην επιστολή προς Κολοσσαείς Α15 και 18 ο Λόγος του Θεού αποκαλεί τον Ιησού Χριστόν πρωτότοκον του Θεού, αφού είναι ο αληθινός και Θεός και Λόγος του Θεού, σύμφωνα με το Α Ιωάννου Ε 20, σας χαιρετώ με πολύ αγάπη, Γιώργος. Ναι, αγαπητέ Γιώργο, αυτό είναι η αλήθεια, είναι γραμμένο στην επιστολή προς Φιλιππισίους, προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο διαβάζω: «Όστις είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως». Ακόμη και στο 18 εδάφιο: «Και αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, όστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα». Αυτή είναι η αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ο αληθινός Θεός, αλλά είναι και ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος είναι και ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Σαν άνθρωπος λοιπόν είναι πρωτότοκος, μάλιστα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους διαβάζω από το 28 εδάφιο του 8ου κεφαλαίου ή τα κεφαλαίου: «Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν σου αγαπώντας τον Θεόν εις τους και εκλειμμένους κατά την πρόθεση του Θεού.
διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Σαν άνθρωπος λοιπόν είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Σαν Λόγος και Θεός αληθινός είναι μονογενής Υιός του Θεού. Ας το δούμε όμως πιο αναλυτικά. Καθώς είναι γεγραμμένο μέσα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάξης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτεστα αυτές ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού αυτού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, δια του οποίου έκαμε και τους αιώνες, ο οποίος είναι ο απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού, βαστάζουν τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτού ο Θεός έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών και κάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς έγινε μεγαλύτερος των αγγέλων. Ο μονογενής Υιός του Θεού αλίμονο είναι πάντα μεγαλύτερος των αγγέλων, γιατί είναι αληθινός Θεός. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς όμως, το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε, το όνομα Κύριος Ιησούς. Διότι προστίνα των αγγέλων είπε ποτέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, και πάλι εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, λέγει και ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Άρα λοιπόν, σαν Υιός ανθρώπου, ήρθε μια μέρα για την οποία είναι γεγραμμένο ότι Υιός μου είσαι εσύ, στον ψαλμό το δεύτερο, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ποια είναι αυτή η μέρα, διαβάζω από την Πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, 13 κεφάλαιο και 32 εδάφια. Και εμείς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ευαγγελιζόμεθα προς εσάς τη γερωμένη εις τους πατέρας επαγγελία, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωνε εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν. Η επαγγελία λοιπόν που δώσε ο Θεός προς τα τέκνα του Θεού είναι ότι θα τον αναστήσει. Προς τα τέκνα των πατέρων της Παλαιάς Διαθήκης είναι ότι θα αναστήσει τον Ιησού Χριστόν. Και εξηγεί όπως είναι γεγραμμένο εν το ψαλμό το δευτέρο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Σαν άνθρωπος λοιπόν έγινε πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών, όπως λέει η Γραφή, δια της Αναστάσεως αυτού. Και στη συνέχεια, με την αρπαγή της Εκκλησίας, θα γίνουμε κι εμείς Εκκλησία πρωτοτόκων εν της ουρανής. Άρα λοιπόν, σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Κύριος μας είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως, γιατί και οι κτήσεις θα αλλάξει, τα πάντα θα αλλάξουν, νέα γη και νέα ουρανή θέλουν χτιστεί. Θα πάψει να υπάρχει ο φυσικός κόσμος, το σύμπαν, κάθε μορφή φυσικού κόσμου. Θα κατακαεί, λέει η Γραφή, και μάλιστα αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε από μέσα τι θα συμβεί, όπως εξηγεί ο Απόστολος Πέτρος. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή, καθήν οι ουρανοί θέλουν συμπαρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε περιρακτούμενα θα διαλυθούνε και η γη και τα ενευτή έργα θα κατακαούνε. Και νέα γη και νέοι ουρανοί θα έρθουν εκεί όπου κατοικεί δικαιοσύνη. Άρα και η κτήσεις θα αναγεννηθεί, θα αναστηθεί και θα πάρει το πνευματικό της σχήμα.
όπως αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και πήρε το πνευματικό του σώμα, όπως θα αναστηθεί και η Εκκλησία του Χριστού και θα πάρει η πιστή το πνευματικό του σώμα. Άρα είναι ο πρωτότοκος των νεκρών, είναι ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών και όταν εισήγαγε, λέει στην επιστολή του όπως διαβάσαμε προς Εβραίους, τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, είπε ας προσκυνήσουν αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού, καθώς εδόθη εις αυτόν, δια της Αναστάσεως, πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο μονογενής όμως Υιός του Θεού είναι άλλος. Είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ και έγινε άνθρωπος και ενανθρωπίστηκε και κατέστη πρωτότοκος Υιός του Θεού. Ο Λόγος όμως του Θεού, ο μονογενής Υιός του Θεού, γράφει στο πρώτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο του Ευαγγελίου του ο Ιωάννης και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν αυτού δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Ήταν ένδοξο αυτόν σαν μονογενή που είναι Υιό του Θεού. Ακόμη δε, διαβάζω στο 17 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο το πρώτο, ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν, παρά μόνο ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε αυτόν. Ο μονογενής Υιός του Θεού που βρίσκεται πάντα στον κόλπο του Πατρός. Δεν υπήρξε δηλαδή μια στιγμή που να υπήρξε ο Πατέρας χωρίς το Λόγο ή ο Πατέρας χωρίς το Πνεύμα. Είναι τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος, απαρχής ένας Θεός. Όπως εγώ είμαι ένας άνθρωπος, αλλά αποτελούμε από σάρκα, ψυχή και πνεύμα. Αλλά είμαι ένας. Γιατί με έφτιαξε ο Θεός κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του που και εγώ είμαι τριαδικός όπως και αυτός είναι τριαδικός. Εγώ σώμα, ψυχή και πνεύμα, ο Θεός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Ο Λόγος είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, ο οποίος υπήρχε πάντοτε μέσα στον Πατέρα. Και ο Λόγος εξήλθε κάποτε από τον Πατέρα και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γέννητο ή οτιδήποτε άλλο. Και το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε περιέτρεχε δια πάσης της γης. Ακόμη αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου, να το διαβάσουμε, γάμα 18, διαβάζω, 16 πρώτα, διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, το Λόγο του Θεού, δια να μη απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Τον Λόγον έδωκε. Και τον έδωκε τι, να γίνει σάρκα, να γίνει άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δηλαδή μέσα σε αυτό το σώμα που βλέπετε τώρα, κατοικεί η ψυχή και το πνεύμα, το δικό μου. Μέσα στο σώμα του Ιησού του Ναζωραίου, κατοικούσε ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πήρε σχήμα ανθρώπινο. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να είναι ο Λόγος του Θεού, ο μονογενής Υιός του Θεού. Διαβάζω λοιπόν ξανά από το 16. Και τόσον ηγάπησε, διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων σε αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού το μονογενή στον κόσμο, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, τον Ιησού Χριστό, δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Ναζωραίος είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, ο Ιησούς Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο έχει δύο υποστάσεις, την ανθρώπινη και τη θεϊκή. Σαν Θεός είναι Υιός μονογενής,
αληθινός Θεός. Λόγος του Θεού. Εν αρχή το Λόγος, λέει η Γραφή, και ο Λόγος το παραθεό Θεό και Θεός είναι το Λόγος. Σαν Λόγος λοιπόν είναι Υιός Θεού, είναι ο αληθινός Θεός. Αλλά ο Λόγος έγινε σάρξ και έγινε άνθρωπος. Ενανθρωπίστηκε και έγινε ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Αναμάρτητος μεταξύ πάντων των ανθρώπων, τον οποίον ο διάβολος εθανάτωσε με σταυρικό θάνατο, με μαρτύριο, χρησιμοποιώντας και τους Ιουδαίους αλλά και τους εθνικούς. Ο άνθρωπος λοιπόν πέθανε, δεν πέθανε ο Θεός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο άνθρωπος έχισε το αίμα του. Γι' αυτό και αυτός ο άνθρωπος είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Και δια του αίματος του Ιησού Χριστού, δια της πίστεως στη θυσία του Ιησού Χριστού, εμείς έχουμε ζωή αιώνια. Και αυτός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, για το οποίο πρέπει και μπορούμε να σωθούμε. Άλλο λοιπόν είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, ο αληθινός Θεός, ο άναρχος, ο αιώνιος, και άλλο είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού σε άνθρωπο, Χριστό Ιησού, Κύριο, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και τον οποίον ο Πατέρας Θεός ανέστησε για τη δικαιοσύνη μας, επειδή δεν ευρέθη αμαρτία και δόλος εις Αυτόν. Και ο μεν διάβολος τον σκότωσε, αλλά χωρίς αιτία, καθώς είναι γεγραμμένο, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέστησε και τον κατέστησε μόνο μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, πρωτότοκο πάσης κτήσεως, στον οποίον έδωσε πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, ώστε όταν εισήγαγε αυτόν στην αιωνιότητα, στην οικουμένη, να διατάξει τους αγγέλους όλοι να τον προσκυνήσουν, καθώς τον κατέστησε ανώτερο όλων των δυνάμεων και των εξουσιών και όλων των δημιουργημάτων που ο Θεός δημιούργησε δια του Λόγου του εν Πνεύματι Αγίω. Πρωτότοκος λοιπόν πάσης φύσεως. Όμως να διαβάσουμε και πάλι από την Επιστολή προς Εβραίους, το 8 εδάφιο πρώτου κεφαλαίου, στη συνέχεια, πήρε δε του Υιού, τι λέγει, ενώ όταν στο 6 εδάφιο εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, λέγει ας προσκυνήσουν αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού, περί δε του Υιού στο 8 εδάφιο λέγει ο θρόνος σου ο Θεέ είναι στον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Άρα ομολογεί ότι είναι και Θεός, καθώς ο θρόνος του, ο θρόνος σου ο Θεέ είναι στον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτησή σου, αγαπητέ Γιώργο, ότι στην επιστολή του προς Κολοσσαείς και όχι μόνο αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών, σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς δια της Αναστάσεως αυτού, καθώς και εμείς θα αναστηθούμε με την αρπαγή της Εκκλησίας και θα κατασταθούμε Εκκλησία πρωτοτόκων. Σαν Υιός Θεού όμως, σαν Λόγος Θεού, αποκαλείται Υιός Θεού μονογενής, ο οποίος υπήρχε εις τον κόλπο του Πατρός και τον οποίον απέστειλε ο Θεός, γιατί τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε μόνο δι' αυτού μπορούσε ο κόσμος να σωθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Να δούμε και μία ακόμη ερώτηση από τον φίλο μας τον Σωτήρη, ο οποίος μας γράφει Λουκάς Ι.Θ. 19. Για να πάμε λοιπόν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, Ι.Θ. 19. Διαβάζω, είπε δε προς αυτόν, και εσύ γενού εξουσιαστής επάνω πέντε πόλεων, και ήλθε και ο άλλος λέγον, η του γυμνάσου την οποία είχα επιφυλαγμένη, εν μανδυλίο, διότι σε φοβούμην, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ότι δεν κατέβλαβες και θερίζεις ότι δεν έσπρες. Και η ερώτηση, ο Κύριος θα μοιράσει εξουσία στην αιωνιότητα?
Μάλιστα. Διαβάζω όμως από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 16 εδάφιο του 19ου κεφαλαίου. Κι ήλθεν ο πρώτος, λέγον, Κύριε Μνάσου, εκέρδισε 10 μνάς. Και είπε προς αυτόν, έβγε δούλε, αγαθέ, επειδή στο ελάχιστον εφάνης πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Κι ήλθεν ο δεύτερος, λέγον, Κύριε Μνάσου, έκαμε 5 μνάς, και είπε προς αυτόν, και σου γεννού εξουσιαστής επάνω από 5 πόλεων. Θα μιλάσει λοιπόν εξουσία στην αιωνιότητα, όχι, αλλά στη χιλιετή βασιλεία θα μοιράσει εξουσίες ο Κύριος. Όταν δηλαδή θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, θα τελειώσουν η εφταετία της οργής του Θεού και του αρνίου του εσφαγμένου επί της γης και θα λήξει η εφταετία με τη Δευτέρα Παρουσία, όπου θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό με τα πάντων των Αγίων για να βασιλεύσει επί της γης 1000 χρόνια. Εκεί στους πιστούς του θα μοιράσει εξουσίες, όπως λέει η Γραφή, έχει εξουσίες επάνω 5 πόλεων και επάνω 10 πόλεων. Στην αιωνιότητα δεν θα υπάρχουν εξουσίες, δεν χρειάζονται εξουσίες, γιατί εκεί, λέει ο Λόγος του Θεού, στο ΚΒ κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, και νίξ δεν θέλει είστε εκεί στην αιωνιότητα, και δεν θέλουν και δεν έχουν συχρίαν λίχνων και φωτός ηλίου, διότι ο Κύριος θα φωτίζει αυτούς και θέλουν συμβασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Εκεί όλοι θα είναι βασιλείς. Στη χιλιετή βασιλεία θα είναι βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και θα δοθούν εξουσίες επάνω σε πόλεις. Καθώς θα βασιλεύει επί όλης της οικουμένης ο Ιησούς Χριστός εν ράβδο σιδηρά. Μετά όμως το τέλος χιλιετούς βασιλείας, όταν θα λυθεί ο διάβολος και ο Θεός θα τον ρίξει στη γέννα του πυρός, όπου έχει ρηχθεί ήδη ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, και σαν τον βοσκό θα κάνει την τελική κρίση στους ανθρώπους, θα χωρίσει τους πιστούς σαν το βοσκό που βάζει τα πρόβατα στα δεξιά και τους ασεβείς σαν το βοσκό που βάζει τα ερήφια εξ αριστερών. Και εκεί στην τελική κρίση, στο θρόνο του Θεού, τον Άγιο, το λευκό, θα απευθυνθεί προς τους εκ δεξιών, λέγοντάς τους, έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου. Στους δε εξ αριστερών τους ασεβείς θα πει «Υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πύρι το εξώτερον, το ετοιμασμένον για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού». Στην αιωνιότητα λοιπόν δεν υπάρχουν εξουσίες, όμως η Γραφή λέει ότι αστήρα από αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Ανάλογα με το έργο, ο Θεός θα δώσει και το μισθό εκεί στον ουρανό. Γιατί λέγει «Δου έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού για να αποδώσω εις έκαστον», διαβάζω από το ΚΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, 12 εδάφιο, «και ειδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού για να αποδώσω εις έκαστον, ώστε ελιείστε το έργον αυτού». Αυτά βέβαια τα βλέπουμε σαν σκιά των μελώντων. Ό,τι διαβάζουμε, λέμε και το ελάχιστο καταλαβαίνουμε σύμφωνα με τη λογική και το πνεύμα που μας έχει δώσει ο Θεός. Το μεγαλείο της Βασιλείας των Ουρανών και της Αιωνιότητος, για το οποίο ο Θεός λέει ότι θα βασιλεύουμε στους αιώνας των αιώνων, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Να μας αξιώσει όμως ο Θεός και να το γνωρίσουμε με Θεία Αποκάλυψη, αλλά και να το ζήσουμε κατά χάρη για του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αδερφέ μου Γιώργο. Ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί πολύ και καθώς η εκπομπή μας και πάλι έφτασε στο τέλος της, σας εύχομαι και εγώ με πολύ αγάπη, κάθε ευλογία, ουράνια, πνευματική εν της επουρανίας για του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μας σας ευχαριστώ.